Καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Φίλες και φίλοι μου, γεια σας σε ένα ακόμα πολύ ωραίο Kitchen Lab. Σήμερα έχουμε κάτι πάλι πολύ ιδιαίτερο. Έχετε βαρεθεί να το ακούτε αυτά, αλλά αυτό είναι το νόημα της εκπομπής. Η εκπομπή μας αυτή θα έχει μόνο ιδιαίτερα πράγματα. Δεν κάνουμε κοινότυπα πράγματα αυτά που κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, ούτε κάνουμε πράγματα που έχετε δει σίγουρα κάπου αλλού. Κάνουμε πράγματα που δεν έχετε δοκιμάσει σίγουρα και θα θέλατε πολύ να δοκιμάσετε. Σήμερα λοιπόν σας έχω ετοιμάσει μια συνταγή πολύ βασική και νομίζω πως όλες οι νοικοκυρές, γιαγιάδες, νέες θα θέλουν να κάνουν ένα πολύ ωραίο αφράτο κέικ. Κέικ λοιπόν είναι η συνταγή μας, αλλά δεν είναι απλό κέικ. Είναι το νούμερο ένα κέικ παγκοσμίως από άποψη αφράτου κέικ. Νομίζω ότι σίγουρα δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ στο εμπόριο κάτι παρόμοιο και εγώ δεν το είχα δοκιμάσει, έτυχε και βγήκα στο εξωτερικό και δοκίμασα ένα παρόμοιο κέικ. Έχει ιδιαίτερο τρόπο που γίνεται, όπως και πολλά πράγματα που κάνουμε εδώ πέρα. Ουσιαστικά ετοιμάζουμε το μείγμα μας, αλλά το ψήσιμο είναι το βασικό, ο βασικός παράγοντας που θα μας δώσει αυτό την αφρατάδα, να το πω έτσι, στο κέικ. Και πάμε να ξεκινήσουμε κατευθείαν. Σήμερα θα ετοιμάσουμε ένα υπέροχο σιφόν κέικ. Δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε έχετε δοκιμάσει, γιατί είναι με διαφορά ο βασιλιάς των κέικ. Πρώτα απ' όλα, να πούμε ότι είναι πολύ βασικό λίγο να καταλάβετε πώς δουλεύουν οι συνταγές. Σε περίπτωση που θέλετε να ξεκινήσετε να κάνετε τη συνταγή, πρώτα θα τη διαβάσετε, μετά θα δείτε το βίντεο και μετά θα την εκτελέσετε. Είναι πολύ πιο εύκολος ο τρόπος. Με το που διαβάσετε τη συνταγή, συγκεντρώστε όλα τα υλικά και αρχίζετε να με κοιτάζετε συγχρόνως καθώς θα φτιάχνετε το κέικ. Επειδή είναι αδύνατο να συγκρατήσετε τα γραμμάρια που θα σας πω άμα σας τα λέω εκείνη την ώρα, ο καλύτερος τρόπος είναι να μπείτε στο site μου, akipetritzikis.com. Έχω αναλυτικά τη συνταγή με τα γραμμάρια ακριβώς. Δεν πρόκειται να το χάσετε με τίποτα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω χωρίσει πολύ ωραία και τακτικά τα πράγματά μου εδώ πέρα, στα στερεά μου, τα υγρά μου και τη μαρέγκα μου. Τρία πράγματα έχει συνταγή. Τρία πράγματα μόνο. Έχει όλα τα στερεά, αλεύρι, ζάχαρη, μπέικιν, αλάτι, όλα τα υγρά, κρόκους, σπορέλαιο, χυμό πορτοκάλι και τα ωραία έτσι τα μυρωδικά μας, λίγο βανίλια, λίγο ξύσμα πορτοκάλι. Και τελευταίο είναι η μαρέγκα μας, ασπράδια και η άλλη μισή ζάχαρη. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μπολ. Όσο πιο μεγάλο πάρετε, τόσο καλύτερα, τόσο πιο εύκολα θα βγει η συνταγή. Παίρνουμε μία σίτα, σε περίπτωση που δεν έχετε, γιατί ξέρω ότι πολλοί δεν έχετε κόσκινο σπίτι σας. Δεν μας πειράζει, απλά άμα έχετε είναι πολύ καλό να περάσουμε όλα τα υλικά μας, γίνεται πολύ καλύτερο το κέικ. Και θα ρίξω μέσα το αλεύρι, ένα. Τη ζάχαρη δεν θα τη ρίξω το κόσκινο γιατί δεν θα περάσει, θα τη ρίξω κατευθείαν μέσα στο μπολ. Το baking powder και μία, άντε δύο πρέζες αλάτι. Θα παίρνω έτσι όπως είναι, να πάω στην άκρη. Τώρα, θα περάσω από κόσκινο γιατί τι γίνεται. Το αλεύρι συνήθως υγρασιάζει πάρα πολύ εύκολα. Ακόμα και καινούριο να τα αγοράσετε, υπάρχει περίπτωση λόγω υγρασίας να έχει σχηματίσει γουρμπαλάκια. Αυτά τα γουρμπαλάκια, επειδή το κέικ μας θέλουμε να είναι πάρα πολύ αφράτο, θα μας φαίνονται στο τέλος. Κάποιος που ξέρει θα το καταλάβει. Κάποιος που δεν ξέρει σίγουρα δεν θα το καταλάβει. Αλλά επειδή εσείς είστε επαγγελματίες, όσοι βλέπετε εδώ πέρα το Kitchen Lab, ή και να μην είστε, θα γίνετε σίγουρα με το Kitchen Lab. Καλό θα ήταν να το περάσετε και να μάθετε ότι σε όλα τα κέικ και σε όλες αυτές τις ζύμες τις αφράτες καλό θα είναι να περνάμε τα αλεύρι, γιατί βλέπετε δυσκολεύεται να περάσει, που σημαίνει ότι έχει μικρά γουρμπαλάκια, υπάρχει πρόβλημα. Να είστε υπομονετικοί. Και στο τέλος θα μείνει λίγο μείγμα εδώ πέρα που δεν θα έχει διαλυθεί τελείως. Αλλά άμα το βγάλω θα χάσω από τη συνταγή μου 10-20 γραμμάρια αλεύρι, οπότε θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό που κάνω είναι με το δάχτυλο πιέζω για να σπάσουν τα γουρμπαλάκια και τίποτα άλλο. Εντάξει, το μείγμα μας πρέπει να περάσει όλο μα όλο από το κόσκινο. Και μετά, όταν τελειώσετε, γυρνάτε. Δεν πειράζει, το περισσότερο έχει σπάσει. Πάει και αυτό. Καθαριστήκαμε και όλα μια χαρά. Λοιπόν, άρα έχω πολύ αφράτο το αλεύρι μου πια. Δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν πριν. Και τα αφήνω στην άκρη. Στάδιο νούμερο 1 έτοιμο. Πάμε να ετοιμάσουμε τώρα το νούμερο 2 στάδιο. Άλλο ένα μπολ. Αυτό και να μην είναι τόσο μεγάλο δεν πειράζει. Λοιπόν, και θα ρίξω όλα τα υγρά μου μέσα. Θα ρίξω μέσα τους κρόκους,
6 κρόκια συνταγή, 8 ασπράδια. Τα αφήνω στην άκρη. Το σπορέλαιό μου. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε πιο μεσογειακό, μπορείτε να σπάσετε το σπορέλαιο μισό-μισό, μισό ελαιόλαδο, μισό σπορέλαιο. Θα γίνει μια χαρά. Το νεράκι μας. Το χυμό πορτοκάλι. Δύο κουταλιές του γλυκού βανίλια. Ή άμα χρησιμοποιήσετε τις βανιλίνες, θα βάλετε δύο κουτάκια, εντάξει. Τέλειο. Και αυτό προαιρετικά, αλλά θα ήθελα να το δοκιμάσετε, είναι το 5 Spice το δικό μου, αυτό που κάνω εγώ. Δεν θα σας το βάλω στη συνταγή κατευθείαν, αλλά μέσα στο site μου το έχω, θα μπείτε στις βασικές συνταγές, axpetretzikis.com, θα δείτε πώς γίνεται ένα 5 Spice κανονικό για να το έχετε, να μαρινάνετε κοτόπουλα, να το βάζετε σε γλυκά, να το βάζετε σε σάλτσες, να το βάζετε παντού, θα ενθουσιαστείτε. Άμα θέλετε προαιρετικά, μπορείτε να ρίξετε μία κουταλιά του γλυκού μέσα. Θα δώσει ένα έξτρα χαρακτήρα, να το πω, στο κέικ. Δηλαδή δεν θα γίνει απλά ένα κέικ βανίλιας, θα γίνει ένα αστρονομικά νόστιμο κέικ. Θα πάρω και το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Το πώς κόβουμε πορτοκάλι είναι πολύ εύκολο, πώς βγάζουμε το ξύσμα μάλλον. Ξεκινάμε από τη μία και πάμε προς την άλλη. Έτσι. Δεν θέλουμε να πάρουμε το λευκό τμήμα, θέλουμε να πάρουμε μόνο το πορτοκαλί. Αυτό έχει το άρωμα, το υπόλοιπο έχει μόνο πικρίλα που δεν θέλουμε μέσα στο κέικ μας. Έχω βάλει χυμό από ένα ξύσμα από ένα πορτοκάλι, μπορείτε να βάλετε και από δύο άμα θέλετε, και άμα θέλετε μπορείτε να βάλετε και λεμόνι. Έχω βάλει όλα τα υγρά μου μέσα σε ένα μπολ και τα ανακατεύω. Μια χαρά, έχει πήξει κιόλας. Θα πήξει, θα δείτε ότι γίνεται σχετικά στερεό. Πάει και αυτό. Αφήνουμε στην άκρη. Και τώρα μας μένει το τρίτο και τελευταίο μέρος. Η μαρέγκα μας. Μην μπερδευτείτε, έχουμε 6 κρόκους, 8 ασπράδια. Προσεκτικά, πολύ θέλω να βγάλετε τα ασπράδια από τους κρόκους. Σε περίπτωση που έχει έστω και λίγο κρόκο εδώ μέσα στα ασπράδια, θα έχουμε πρόβλημα. Σε περίπτωση που έχει λίγο νερό μέσα το μίξερ, θα έχουμε πρόβλημα. Οπότε, να είστε σίγουροι ότι τα ασπράδια είναι καθαρά, δεν έχουν τίποτα άλλο μέσα, νερά, κρόκο κτλ. Και το μίξερ είναι πολύ καθαρό για να φουσκώσει πολύ μαρέγκα. Γιατί αλλιώς δεν θα φουσκώσει μαρέγκα. Λοιπόν, παίρνουμε ένα μίξερ. Εγώ πήρα αυτό το μεγάλο. Εσείς μπορείτε να πάρετε και το μικρό, αυτό του χειρό, μια χαρά είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και βάζω τα 8 ασπράδια μέσα στο μίξερ. Καλό θα ήταν τα σπράδια πριν τα χτυπήσουμε, αν είναι σε θερμοκρασία δωματίου, φουσκώνουν περισσότερο, αλλά και παγωμένα φουσκώνουν το ίδιο καλά. Σε περίπτωση που θέλετε να φουσκώσουν λίγο έξτρα, βάζουμε λίγο αλάτι ή βάζουμε λίγο ξινό, αλλά μια χαρά θα δουλέψει και να μην βάλετε τίποτα. Λοιπόν, έτσι όπως είναι τα σπράδια μέσα στο μίξερ. Όπα, είναι και στην πρίζα. Χαμός. Λοιπόν, τα χτυπάω πολύ δυνατά. Λοιπόν, τα ασπράδια έχουν αρχίσει να αφρατεύουν και αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Καθώς δουλεύει το μίξερ, θα αρχίσουμε να προσθέτουμε σιγά σιγά τη ζάχαρη μέσα. Γιατί, άμα προσθέτουμε τη ζάχαρη όταν ήδη έχουν αφρατέψει τα ασπράδια και σιγά σιγά, θα αφρατέψουν ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό δεν βάζουμε τη ζάχαρη στην αρχή, γιατί θα πέσει ο όγκος και δεν θα μπορέσει ποτέ να αφρατέψει όσο πολύ θέλουμε. Λοιπόν, άρα αυξάνω το μίξερ και προσθέτω σιγά σιγά τη ζάχαρη. Πάω για 2 λεπτά και θα είναι έτοιμο. Μετά από ακριβώς 2 λεπτά, η μαρέγκα μας είναι σίγουρα έτοιμη. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Και νόστιμο. Άρα, σήμερα τα έχω πολύ τακτοποιημένα και μ' αρέσω πάρα πολύ, φιλελάκι. Άρα, παίρνουμε έτσι όπως είναι όλα τα στερεά. Ρίχνουμε μέσα όλα τα υγρά, χωρίς τη μαρέγκα. Και ανακατεύουμε. Να θυμίσω ότι η μισή ζάχαρη βρίσκεται εδώ μέσα και η άλλη μισή βρίσκεται στη μαρέγκα. Να μην μπερδευτείτε και τη βάλετε όλη
στη Μαρέγκα. Αλλά σίγουρα δεν θα μπερδευτείτε, γιατί όπως είπαμε θα μπείτε στο site μου rxpetrajix.com και θα δείτε τη συνταγή αναλυτικότατα. Λοιπόν, άρα έχουμε κάνει μια σφιχτή πάστα εδώ πέρα, όπως θα δείτε. Πολύ ωραία, σούπερ. Και έχουμε πολύ μαρέγκα. Δέστε εδώ αναλογικά πόσο είναι η μαρέγκα και πόσο είναι το κέικ. Η μαρέγκα είναι 3 φορές παραπάνω από όσο είναι το μείγμα του κέικ. Μπορεί και 4. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό το κέικ βγαίνει πραγματικά αφράτο. Αφρατεύει ακόμα περισσότερο στο φούρνο. Αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Θα πάρω 2 κουταλιές της... όχι της σούπας, της Μαρίς. Δεν γίνεται να υπάρχουν κουταλιές της Μαρίς, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παίρνω 2 κουταλιές Μαρίς μέσα και βάζω και τις θυσιάζω ουσιαστικά για να αραιώσω λίγο το μείγμα μου, γιατί είναι πάρα πολύ πηχτό τώρα και θα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφρατέψει το κέικ μου. Οπότε, θυσιάζω αυτές για να αραιώσει λίγο το μείγμα. Κινήσεις μας στη Μαρίς πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Από κάτω προς τα πάνω. Έτσι όπως είμαστε, θα ρίξουμε όλη την υπόλοιπη μαρέγκα μέσα. Βλέπετε πόσο πολύ είναι. Να σας πω ότι ακριβώς το ίδιο μείγμα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε σουφλεδάκια, απλά μικρά. Και πάει και αυτό πίσω. Νομίζω ότι έχω κάνει πολύ λάντζα. Το βάλω μέσα. Και τώρα δεν φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, τα έκρυψα. Θα καθαρίσει η μαμά μου μετά. Και έτσι όπως είναι, πάλι θέλω να δώσετε σε αυτό βάση. Πολύ απαλά, πολύ μα πολύ απαλά, θα ανακατέψω τη μαρέγκα μαζί με το υπόλοιπο μείγμα. Δεν θέλω με τίποτα να κάνω βιαστικές κινήσεις, γιατί άμα κάνω πολύ βίαιες κινήσεις εδώ πέρα, θα πέσει όγκος από το κέικ. Και εμείς θέλουμε αυτό το κέικ να βγει σούπερ σούπερ αφράτο. Τέλειο. Άμα δείτε να μείνει κανένα μικρό κομματάκι μαρέγκας μέσα, μην προσπαθήσετε να το σπάσετε, δεν πειράζει, δεν θα κάνει τόσο κακό. Περισσότερο κακό θα κάνετε άμα προσπαθήσετε να σπάσετε αυτά τα κομματάκια, γιατί τελικά θα πέσει όγκος από το κέικ. Λοιπόν, τώρα οι κινήσεις μας πρέπει να είναι γρήγορες. Ξέχασα να σας πω ότι έχω ανάψει το φούρνο από πριν, στους 160 βαθμούς, πριν ξεκινήσουμε καν να φτιάχνουμε το κέικ, γιατί ο φούρνος μας πρέπει να καίει στους 160 βαθμούς. Εντάξει, πρέπει να είναι προθερμασμένος, ωστόσο με το που είμαστε έτοιμοι κατευθείαν να πετάξουμε το κέικ μέσα στο φούρνο. Δεν πρέπει να περιμένει το κέικ το φούρνο, ο φούρνος πρέπει να περιμένει το κέικ. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Τώρα έχουμε λίγο θεωρητικό κομμάτι της συνταγής, αλλά πρέπει να σας το πω. Φυσιολογικά σε ένα κέικ τι θα κάναμε, θα βάζαμε βούτυρο και αλεύρι και θα ρίχναμε το κέικ και θα το ψήναμε. Πολύ καλό και σημαίνει ότι το βγάζαμε από το φούρνο κατευθείαν μπορούσαμε να το ξεφορμάρουμε. Τι γίνεται όμως με αυτό το κέικ. Επειδή έχει την τάση να φουσκώνει πάρα πολύ, έχει την τάση και να ξεφουσκώνει πάρα πολύ. Που σημαίνει ότι με το που το βγάλω από το φούρνο κατευθείαν θα αρχίζει να ξεφουσκώνει. Ο μόνος τρόπος για να μην ξεφουσκώσει είναι αυτός που θα σας δείξω. Αλλά για να μην ξεφουσκώσει πρέπει ουσιαστικά το κέικ μας να κολλήσει, να πιάσει στον πάτο της φόρμας μας. Είναι λίγο παράξενο που τα ακούτε, αλλά θα καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάρω και θα βάλω βούτυρο μόνο στο γύρω-γύρω του κέικ και όχι στη βάση του κέικ, εντάξει. Παίρνω λίγο βούτυρο, αλίβω. Αλίφω είναι το σωστό. Αλίφω το λέω στη Θεσσαλονίκη όμως. Και μπορώ να το λέω και στους φίλους μου όπως θέλω. Αυτοί δεν με κοροϊδεύουν. Αυτό που θα κάνουμε είναι όταν βγάλουμε το κέικ από το φούρνο να το γυρίσουμε κατευθείαν πάνω σε ένα μπουκάλι μιας μπύρας. Και επειδή το κέικ μας θα είναι κολλημένο στη βάση, εδώ πέρα, δεν θα αφήσει να ξεφουσκώσει. Φανταστικό, ε! Αλλά αυτός είναι ο τρόπος για να κρατήσουμε, ο μόνος τρόπος για να κρατήσουμε φουσκωτό το κέικ μας και να μην πέσει σε όγκο. Άρα, έτσι όπως είναι, θα ρίξω όλο το μείγμα του κέικ μέσα. Εντάξει, δεν μπορεί να γυρίσω άλλο. Εντάξει, είναι τόσο αφράτο. Και δεν πιστεύεις ότι τόση ποσότητα κέικ μπορεί να βγει μόνο με 250 γραμμάρια, 240 πόσα αλεύρι έχει μέσα. Το κέικ μας είναι έτοιμο και έτσι όπως είναι θα το ψήσουμε μία ώρα ακριβώς σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς. Μετά από μία ώρα το κέικ μας είναι σίγουρα έτοιμο.
Έχει φουσκώσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά δεν φουσκώνει πολύ παραπάνω από όσο ήταν, γιατί ήδη ήταν υπερφουσκωμένο. Απλά έχει κρατήσει όλο τον όγκο του. Τώρα, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Άμα το αφήσουμε έτσι όπως είναι το κέικ, θα αρχίσει να συρρυκνώνεται. Γιατί φούσκωσε με τα σπράδια και τα σπράδια δεν είναι ικανά να κρατήσουν τον όγκο. Οπότε, αυτομάτως με το που τον βγάλετε από το φούρνο, πρέπει οπωσδήποτε να το γυρίσετε πάνω σε ένα μπουκάλι κρασί ή ένα μπουκάλι από μπύρα. Άρα, οπα. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Ακριβώς, το κέικ, επειδή το βάρος του κρατάει από πάνω η βάση που έχει κολλήσει ουσιαστικά το κέικ, το βάρος του το σμπρώχνει προς τα κάτω και ουσιαστικά αρχίζει και επεκτείνεται το κέικ ακόμα παραπάνω από όσο επεκτείνονταν στο φούρνο. Με αποτέλεσμα και να μην χάσει τον όγκο του και να φουσκώσει λίγο ακόμα παραπάνω. Αυτό που θα κάνουμε είναι να τα αφήσουμε έτσι να κρυώσει τουλάχιστον 1-2 ώρες, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, και μετά θα το ξεφορμάρουμε. Άρα, τα λέμε σε 2 ωρίτσες. Σε 2 ωρίτσες το κέικ μας έχει κρυώσει αρκετά. Έχει κρυώσει κανονικά, όχι αρκετά. Και αυτό που θα κάνουμε είναι να το ξεφορμάρουμε. Λοιπόν, τώρα για να το ξεφορμάρουμε υπάρχει ένα μικρό θέμα. Όπως σας είπα, έχει κολλήσει στον πάτο η φόρμα, αλλά αυτό ήταν το μυστικό που μας έδωσε αυτόν τον όγκο τελικά στο κέικ μας. Γενικά να ξέρετε ότι όταν το ξεφορμάρουμε, λίγο από την κάτω πλευρά δεν θα έχει την καλύτερη οπτική εμφάνιση το κέικ μας. Γι' αυτό πάντα το σερβίρουμε από την πάνω, που είναι super, εντάξει. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο να το ξεφορμάρουμε με ένα μαχαίρι και θα το τραβήξουμε λίγο, έτσι, όχι πολύ βία, θα το τραβήξουμε λίγο μαλακά και σίγουρα θα έχει μείνει λίγο κάτω στο πάτο της φόρμας από το κέικ μας, αλλά δεν μας πειράζει γιατί δεν θα είναι αυτή η μεριά που θα φαίνεται, εντάξει. Οπότε, θα πάρουμε ένα μαχαίρι και θα αρχίσουμε σιγά σιγά, πολύ σιγά, μην το κάνετε βία γιατί υπάρχει περίπτωση να το σπάσετε. Θα ξεφορμάρω όσο γίνεται περισσότερο στα πλάγια και από τη μέσα πλευρά. Θα σπάσει λίγο, αλλά δεν μας πειράζει. Ειλικρινά σας λέω, μπορεί από εμφάνιση, από την κάτω πλευρά να μην είναι ωραίο, αλλά όταν το κάνετε, είμαι σίγουρος πως θα φάτε το πιο αφράτο κέικ που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Αυτό δεν ξέρω αν το έχω χρησιμοποιήσει, αλλά σήμερα ήθελα οπωσδήποτε να το χρησιμοποιήσω γιατί είμαι σίγουρος πως θα κάνω πολλά μαγικά. Λοιπόν, έτσι όπως είναι. Να δυσκολευτείτε λίγο, μην σας πειράζει όμως. Οπα. Να βλέπετε, άφησε λίγο κάτω και από πάνω δεν φαίνεται τόσο ωραίο. Γι' αυτό το λόγο έτσι όπως είναι, κατευθείαν θα το γυρίσουμε από αυτή την πλευρά. Οχ. Αυτό κυρίες και κύριοι είναι πραγματικά το πιο αφράτο κέικ που υπάρχει. Και επίσης το πιο νόστιμο. Δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα, όταν πιάσετε σε βάρος θα καταλάβετε ότι ζυγίζει τίποτα. Είναι αφρός. Αφρός. Έτσι μόνο μπορώ να το περιγράψω. Λοιπόν, πώς το σερβίρουμε. Αρχίζουμε να κόβουμε το κέικ μας σε ωραία και γενναιόδωρα κομμάτια. Ειλικρινά σας λέω, όταν βάλετε το μαχαίρι μέσα και αρχίζετε να κόβετε το κέικ, θα πάθετε την πλάκα σας. Είναι ό,τι πιο αφράτο κυκλοφορεί στο εμπόριο. Δεν υπάρχει πιο αφράτο κέικ. Αυτό το εγγυώμαι 100%. Σε περίπτωση που κάποιος έχει πιο αφράτο κέικ, μπορεί να μου στείλει mail στο site μου, axpetrgix.com, να μου φέρει το κέικ και άμα είναι πιο αφράτο από το δικό μου, πολύ ωραίο deal. Όποιος φέρει πιο αφράτο κέικ από το δικό μου, 50 ευρώ δικά του, θα έρθει να τα πάρει από εδώ, από το Kitchen Lab, στην Αγία Παρασκευή. Αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να σερβίρουμε. Κοιτάξτε τι όμορφο που φαίνεται. Ω λαλά! Και τώρα ετοιμάζω το τελευταίο κομμάτι. Όση ώρα περιμέναμε, έχω λιώσει λευκή και μαύρη σοκολάτα. Και τώρα θα το παίξω πάρα πολύ μάγκας. Και θα ρίξω μπόλικη σοκολάτα από πάνω. Να ρίξω κι άλλη, θα ρίξω. Αλλά πρώτα πρέπει να γυρίσω. Να ρίξω άλλη μία, θα ρίξω.
Τελευταία είναι αυτή, παιδιά, δεν ρίχνω άλλη, γιατί καταλαβαίνω πως έχετε βαρεθεί να με βλέπετε. Τρελαίνομαι. Έτσι όπως είναι, θα ρίξω άλλο λίγο σοκολάτα, αλλά αυτή θα είναι λευκή. Και ξαναγυρνάμε. Το κέικ μας τρώγεται και πολύ σοκολάτα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το ετοιμάσετε και με σοκολάτα. Αυτό ήταν το πιο αφράτο κέικ της αγοράς, σε περίπτωση που θέλετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή, μην ξεχάσετε να μπείτε στο site μου. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube οπωσδήποτε. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε το κέικ και θα το γυρίσω και θα φύγω. Ελικόπτερο τώρα. Τώρα βρήκε να περάσει το ελικόπτερο. Ένα ελικόπτερο πέρασε όλο τον χρόνο, Παναγία μου. Α, και εσύ είχες με φανάκι μικρό. Δεν είδε πως είχα το νούμερο ένα παπάκι. Ήμουν από τους πρώτους που πήρε στη Θεσσαλονίκη Ζήτα 125 λάκι. Φίλε μου, το θυμάσαι που σε έκανα βόλτες όλη την ώρα και έρχομαι και σε παίρνω από το σπίτι. Θυμάσαι που όταν ήμασταν μικροί μου έτρεγες όλες τις κοπέλες. Χειρός, μια χαρά είναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και βάζω το 8. Τα 8-8 είπα. Δηλαδή 88. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά το πιο αφράτο κέικ που υπάρχει. Και το πιο αλλά επειδή εδώ πέρα έχουμε μία εκπομπή και πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε σοβαρά πράγματα και έτσι φουτουριστικά να το πω. Ρελάκι, έχουμε φαντάσματα.